Γεια σου και πάλι αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε ένα atomizer που έχω φτιάξει εγώ για τα συστήματα EFS. Και εδώ και 3 εβδομάδες πάει τούμπανο. Λοιπόν, αυτός μόλις έχει βγει από το τάγκι και θα το πάμε ανάποδα πλέον για να δούμε και πως είναι. Λοιπόν, ωραία, να το. Αυτό είναι όλο. Αδιάλειπτη παροχή καυσίμου. Λοιπόν, όλο το μυστικό είναι να ποτίσει το φυτίλι. Λοιπόν, να το. Λοιπόν, ας το λύσουμε τώρα για να δούμε περίπου πώς είναι μέσα. Στριμόκολλα είναι όλα, αλλά... Λοιπόν, το φυτιλάκι και το κολπάκι. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι τεφλών το οποίο έχω βάλει εγώ και όπως βλέπετε δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Λοιπόν, και εδώ είναι ο πόλος. Και τον έχω φτιάξει κατά αυτόν τον τρόπο.
Ωραία, αυτό είναι λοιπόν. Και αυτό εδώ. Έχω ανοίξει τις δύο τρυπούλες που μπαίνει η αντίσταση. Μία τρυπούλα για αέρα. Και αυτό εδώ πέρα, το βάλ εδώ, είναι για να περνάει το φυτίλι μέσα και να μπορεί να ποτίσει συνέχεια. Κάπως έτσι είναι όλο το παραμύθι. Ωραία, λοιπόν, και κουμπώνουμε. Τι εφαρμογή έχω κάνει, ρε γάμο, τι είναι αυτό το πράγμα με εμένα. Λοιπόν, αυτό είναι το κόλπο. Λοιπόν, φροντίζουμε εδώ, από εδώ περνάει το φυτίλι, να είναι ακριβώς η τρύπα που περνάει το υγρό. Εδώ έτσι να υπάρχει ροή. Λοιπόν, τα βιδάκια το επάνω. Τώρα να δούμε αν μπορέσω να βιδώσω πάλι την αντίσταση. Εδώ η αλήθεια είναι ότι στα σπάει λίγο. Βέβαια, όταν κάνω καινούργια αντίσταση δεν έχω τέτοιο θέμα, αλλά τώρα εδώ πέρα έχουμε θεματάκι. Okay. Λοιπόν, και τώρα περνάμε το φυτιλάκι εδώ μέσα. Βάζουμε όριστε, αυτό είναι. Thank you.
Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι όλο.